άλλη νικήτρια του πρώτου ντέρπι της σεζόν, η ΑΕΚ 69-65 κέρδισε τον Κεραυνό σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Έχω κοντά μου τον νικητή προπονητή της αναμέτρησης. Νικόλα, ένα παιχνίδι όνειρο για κάθε φίλαθλο και κατάλληλο για καρδιακούς, για κάθε προπονητή, έτσι. Σίγουρα, εντάξει. Καταρχήν, να δώσω και επίσημα τα συγχαρητήρια μου στον Κεραυνό για την πρόκριση στο Champions League την προηγούμενη εβδομάδα. Φυσικά ήταν και μια μεγάλη υπόθεση για το κυπριακό μπάσκετ. Από εκεί πέρα στο σημερινό παιχνίδι, να πω την αλήθεια, είμαστε το outsider. Η ομάδα είχε αργήσει να ξεκινήσει την προετοιμασία. Οι ξένοι μας, λόγω και της καραντίνας, έμειναν δύο εβδομάδες έξω. Είχαν ήδη αργήσει και καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα να ετοιμάσουμε την ομάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για ένα μεγάλο παιχνίδι όπως τον Κεραυνό. Αλλά πραγματικά σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε και με 0-17 και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και στους 12 πόντους το τρίτο δεκάλεπτο πάλι δεν τα παρατήσαμε. Αυτό έχει σημασία, αυτό κρατάω από το σημερινό παιχνίδι, ότι οι παίχτες μου έδειξαν νοοτροπία και ότι δεν τα παρατούν ποτέ και τους αξίζουν τα συγχαρητήρια. Λοιπόν, πριν τον αγώνα είχαμε μια κουβέντα για το ποιοι παίχτες περιμένεις τη φετινή σεζόν να βγουν μπροστά και μου είχες πει ότι περιμένεις το βήμα μπροστά από τον Γιαννάρα και από τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη κατά κύριο λόγο. Νομίζω σήμερα ότι και οι δύο σε δικαίωσαν απόλυτα, έτσι. Σίγουρα, εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, εδώ είδαμε στο μεταξύ τον Ανδρέα και τον Τίνο Λευκαρίνα, η χέρου τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Χρόνια φίλοι, λοιπόν, Νικόλα, συνεχίζεις. Εντάξει, και χρόνια οι προέδροι και εμοδότες της ομάδας για τόσα χρόνια. Παρόλο που είναι τώρα απαρόν, βλέπετε ότι βλέπουν την ομάδα, υποστηρίζουν την ομάδα. Είναι μεγάλη βοήθειά τους και τους ευχαριστούμε και επίσημα. Φέτος είναι η χρονιά των Κύπριων. Εντάξει, τρεις ξένους δεν μπορούν να κάνουν μαγικά. Πάνω κάτω θα παίζουν καλά, είναι τρεις. Άρα πρέπει να βγουν μπροστά οι Κύπροι. Και ειδικά οι νεαροί, εντάξει, ο Μαντοβάνη και ο Γιαννάρας είναι υποσχόμενοι, είναι διεθνείς παίχτες. Με τον Σίζο και τον Ιάκωβο συνδέουν ένα καλό σύνολο Κύπριων παιχτών. Αυτό θα επιδιώξουμε και θα συνεχίσουμε τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Ελπίζουμε να έχουμε άμεσα κάποιον από τους παίχτες σου. Αν καταφέρεις να μας φέρεις κάποιον, θα το εκτιμήσουμε δεόντως. Τον νερό του Γιαννάρα δεν θα πούμε όχι πάντως, έτσι όπως έκλεψε το παιχνίδι, τον Μαντοβάνη. Τους παίχτες κλειδιά. Ευχαριστούμε, Νικόλα.